Γεια σας. Όντως πολύ χαίρομαι που μου δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφθώ το ναυπηγείο. Είχα ακούσει πολλά για το πόσο ζωντανό είναι, αλλά άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις. Και χαίρομαι πραγματικά που σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα και μπορέσαμε να δώσουμε μια λύση που εξασφαλίζει σταθερή εργασία. Πώς είναι, 600 και πλέον. 600 και πλέον εργαζόμενοι, πιο πολλοί εδώ πέρα ντόπιοι από τη Σύρο. Δεν συνεχίζουμε απλά μια παράδοση αιώνων, αλλά δίνουμε κυρίως ελπίδα και προοπτική σε εργαζόμενους οι οποίοι είχαν φτάσει πια να βλέπουν προς τα μάτια τους το φάσμα της ανεργίας. Φυσικά όταν μιλάμε για ένα νησί του μεγέθους της Σύρου, δεν είναι εύκολο, είναι σχεδόν αδύνατο. Έτσι δεν είναι, κύριε Περιφερειάρχα, να αναπληρωθούν οι δουλειές σε περίπτωση. Ναι. Δεν είναι αδύνατο. Και βέβαια στέκομαι ιδιαίτερα και σε αυτό το οποίο είπαμε. Είναι οπωσδήποτε η ναυτικοπεσκευαστική βιομηχανία, είναι μια βαριά βιομηχανία. Αλλά χαίρομαι που γίνονται σοβαρές επενδύσεις και στην προσοχή του περιβάλλοντος. Και να είναι βέβαιο, εάν το ναυπηγείο δεν είχε επιζήσει, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος θα ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Όσο καλύτερα πηγαίνει το ναυπηγείο, τόσο περισσότερο θα επενδύει σε νέες τεχνολογίες, σε δεξιότητες εργαζόμενων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε, συγχαρητήρια και πάλι. Και να πω και, να πω και συγχαρητήρια ειδικά βέβαια. Πρέπει νομίζω να μνημονευθεί και στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό έτσι, με πολύ μεγάλη ζέση και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και έξω στους εργαζόμενους, δεν νοείται μια χώρα η οποία είναι πρωταγωνίστρια στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία να μην έχει ναυτικού επισκευαστική υποδομή. Και νομίζω ότι εδώ γίνεται αυτή. Και θα υπάρχει και η βεβαίωση ότι θα υπάρχει και συνέχεια.